Και εμείς οι φοιτητές εδώ και 6 εβδομάδες και μπαίνουμε τώρα στην 7η, βρισκόμαστε στους δρόμους. Η πλειοψηφία μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, έχουμε αποδείξει ότι απορρίπτουμε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Και εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες απαιτούμε και να μην κατατεθεί και τώρα που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση να αποσυρθεί. Και ακριβώς επειδή η κυβέρνηση έχει στριμωχθεί κάτω από τη δική μας αποφασιστική παρέμβαση των φοιτητών, των μαθητών, των εργαζόμενων στα πανεπιστήμια, γι' αυτό επιστρατεύει και τα μάτια τους εισαγγελείς και γι' αυτό βλέπουμε και τις απαράδεκτες αυτές εικόνες μέσα στις σχολές μας, τις οποίες και καταγγέλουμε και καταδικάζουμε και αποδείξαμε ότι μέσα από τους συλλόγους μας μπορούμε να βάλουμε φρένο στα σχέδιά τους. Και είναι νομίζουμε πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μαθητικών συμβουλίων, η ΠΟΣΔΕΠ, εδώ ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, οι διοικητικοί εργαζόμενοι, οι σύλλογοι ΔΕΠ σε όλη την Ελλάδα, η πλειοψηφία τους μάλλον, δεκάδες εργατικά σωματεία και όλος ο λαός της χώρας, έχουμε ταχθεί απέναντι στο νομοσχέδιο και έχουμε ενώσει τις φωνές μας. Και ακριβώς αυτό θεωρούμε ότι είναι μια πρώτη νίκη και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Όπως είναι και νίκη το γεγονός ότι ενώ δήλωναν ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι ο νόμος αυτός, θα είναι νόμος του κράτους μέχρι τα μέσα Γενάρη, έχουμε φτάσει μέχρι μέσα Φλεβάρη και ακόμα δεν έχει πάει στην ψήφιση το νομοσχέδιο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι τώρα χρειάζεται ακόμη περισσότερο και αυτό έχουμε αποφασίσει και μέσα στους συλλόγους μας ότι θα κάνουμε, να κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας, που πρέπει να είναι κοινός και είναι δίκαιος. Και ακριβώς επειδή το νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε είναι ακόμη χειρότερο από τις προβλέψεις μας, είδαμε πολλές κατηγορίες από φοιτητών και μαθητών, άνισο τρόπο εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια, δίδακτρα στα προπτυχιακά, την ίδια ώρα να προωθείται η ακαδημαϊκή αναγνώριση ακόμα και των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων με την επικύρωση της Συμφωνίας της Λισαβόνας που προετοιμάζεται. Και ακριβώς πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση, σε συνέχεια όλων των κυβερνήσεων, υλοποιώντας κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται τώρα να ολοκληρώσει το έγκλημα για τις σπουδές μας και προωθεί την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και έχει συμμάχους όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα και έχουν ανοίξει το δρόμο για να έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Όμως και εμείς έχουμε φτιάξει τους δικούς μας συμμάχους, τη δική μας κοινωνική πλειοψηφία. Και έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί ξέρουμε καλά πως η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα οδηγήσει στην πλήρη διάλυση των πτυχίων μας, στην υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, γιατί μαζί με τα ιδιωτικά, τα δημόσια θα αναγκαστούν να λειτουργούν ακόμη περισσότερο με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα διευρυνθεί η αγορά πτυχίων και τίτλων σπουδών, θα αφαιθούν χιλιάδες παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών έξω από τα πανεπιστήμια. Έχουμε αποδείξει ότι δεν θα δεχτούμε να γίνει αδικία νόμος και δεν θέλουμε η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση να εξαρτάται ακόμη περισσότερο από το πορτοφόλι κάθε οικογένειας, γιατί για τους πολλούς θα υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής, πολλαπλές πανελλαδικές εξετάσεις και άλλα εμπόδια και κόφτες για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε, ενώ για κάποιους λίγους θα υπάρχει ελάχιστη βάση πληρωμής, που θα αγοράζουν σπουδές και εισάξια πτυχία με τα δικά μας. Ξέρουμε επίσης και έχουμε αποδείξει και πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί είναι φανερό πως οι μόνοι κερδισμένοι από το νομοσχέδιο είναι οι κολεγιάρχες από την πώληση πτυχίων και τα νέα πεδία κερδοφορίας που ανοίγονται μπροστά τους, το κράτος από την περικοπή δαπανών για την εκπαίδευση και οι εργοδότες που θέλουν απαξιωμένα πτυχία για φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Και επιβεβαιώνεται δηλαδή ξανά ότι δεν λογαριάζουν τις σπουδές μας, ούτε τις ζωές μας, προς όφελος των κερδών τους. Και ακριβώς αυτή η πολιτική που βάζει στο ζύγι τις ζωές μας και τις σπουδές μας με τα κέρδη τους, είναι η ίδια πολιτική που οδήγησε πέρσι στο έγκλημα στα Τέμπη, που φτάσαμε να χάνουμε 57 συνανθρώπους μας, 13 συμφοιτητές μας, άπηθη τα παμάτια και διπαέ. Και ακριβώς αυτή την πολιτική και πέρσι και φέτος συνεχίζουμε να δίνουμε τον αγώνα και τη μάχη ενάντια της και πιστεύουμε ότι τώρα, και γι' αυτό το συζητάμε και μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, έχει μεγάλη αξία και η συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργανώνουν οι διοικητικοί εργαζόμενοι και ο ΕΣΔΕ του ΑΠΗ ΘΙΤΑ στις 26 του Φλεβάρη στις 11 η ώρα στην αίθουσα τελετών στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ εν ώψη της συμπλήρωσης ενός χρόνου από το έγκλημα στα Τέμπη. Και
προετοιμάζονται στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 28 Φλεβάρι, που ήδη δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής και στήριξης, γιατί ακριβώς ο αγώνας που δίνουμε είναι κοινός, απέναντι σε κοινή πολιτική που χτυπάει τις ζωές και τις σπουδές μας.